Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα η μοίρα, η μελέτη και η έρευνα με φέρνει στην ευχάριστη θέση. Να σας ανακοινώσω πως για τον Οκτώβριο αγόρασα 1000 ευρώ στην αγαπημένη μου μετοχή. Επιτέλους έβγαζε νόημα, η τιμή ήταν εκεί που έπρεπε να είναι και όσοι και όσοι είστε μαζί μου καιρό και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ξέρετε για ποια εταιρεία μιλάω, αλλά όπως και να έχει, μείνετε μαζί μου στο τέλος του βίντεο για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Coca-Cola λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα και φύγαμε για το περαιτέρω. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο, γιατί και μέσα από την πλατφόρμα της Freedom 24 αγόρασα την Coca-Cola. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment, παιδιά. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου. Αλήθεια σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ανταποδοτικά θα πάρετε και την πρώτη δωρεάν μετοχή ως 800 ευρώ αν ήταν τον 25, επειδή χρησιμοποιήσατε το link μου. Αλλά και κάτω των 25 αν είστε, θα πάρετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Μιας είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο. Ένα μπουκάλι Coca-Cola χρειάζομαι στα σχόλια αυτή τη φορά, παιδιά. Απαραίτητα. Και εννοείται ανταποδοτικά, επειδή με βοηθάτε, σας έχω αφήσει και το link για το newsletter μου. Παιδιά, μιλάμε για χρήματα, υποτροφίες, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, όλα τα οικονομικά νέα. Οπότε βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο, κάντε την εγγραφή σας και τα λέμε αύριο το πρωί στα mail σας. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, ημέρα συντέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη, ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube, μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Η Coca-Cola, ως συντομογραφία της μετοχής στη Freedom 24, αποτελεί τη μητρική εταιρεία του δημοφιλέστερου αναψυκτικού στον κόσμο. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτές οι δύο λέξεις Coca-Cola είναι λέξεις που τις καταλαβαίνει η πλειονότητα των ανθρώπων παντού στον κόσμο, ακόμα και αν δεν μιλάνε αγγλικά. Αυτό λοιπόν κάτι λέει. Το γεγονός τώρα ότι παράγει, διανέμει και εκμεταλλεύεται ένα από τα πιο εμπορικά προϊόντα εδώ και δεκαετίες της δίνει δύο χαρακτηριστικά της αγαπημένης μου μετοχής. Το ένα που απομακρύνει τους επενδυτές που ψάχνουν τα γρήγορα κέρδη, και δεν τους θέλουμε και όλους αυτούς εδώ μαζί μας, είναι ότι η πορεία της είναι αργή. Δεν θα δούμε ποτέ εντυπωσιακές αποδόσεις από την Coca-Cola, δηλαδή διπλασιασμό σε ένα μήνα. Και δεν θέλουμε κιόλας να το δούμε. Και δεν ανήκει λοιπόν στις λεγόμενες growth stocks, αλλά στα λεγόμενα blue chips. Στην αριστοκρατία ανήκουμε. Αργή, στιβαρή και διαρκής άνοδος τσούκου 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 τσούκου. Και σε βάθος δεκαετίας κερδίζουμε πληθωρισμούς, κερδίζουμε τα πάντα, ανεβαίνουμε και είμαστε και συμμέτοχοι με τον Warren, τον Buffett. Μη με πείτε ότι δεν ξέρει ο Warren, ξέρει. Αυτό λοιπόν ακριβώς το χαρακτηριστικό, η αργή και σταθερή άνοδός της, δίνει το δεύτερο χαρακτηριστικό που την κάνει τέλεια εταιρεία για επένδυση, ειδικά στην τιμή που βρίσκεται σήμερα. Την κάνει διαλαστική για επενδυτές και επενδύτριες που ζητούν συντήρηση των χρημάτων τους και μια μέτρια απόδοση μέσα στα χρόνια. Παιδιά, δεν πάμε για κάτι εξωπραγματικό. Θέλουμε να συντηρούμε τα χρήματά μας, να τα έχουμε κάπου ασφαλή. Οκ, okay, προφανώς κανένας δεν ξέρει, υπάρχουν τα Black Swan Events. Ναι, μπορεί η Coca-Cola αύριο να μην υπάρχει. Πόσες πιθανότητες έχει αυτό να γίνει. Και φυσικά το ότι δίνει μέρισμα αυτή η μετοχή δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί. Το μέρισμά της μάλιστα είναι της τάξης του 3,4%. Που είναι μια χαρά, αφού πραγματικά υπό κανονικές συνθήκες, μόνο το μέρισμα που παίρνουμε από την Coca-Cola, όχι η υπεραξία της και το πόσο μεγαλώνει σε βάθος χρόνου, νικάει με άνεση τον πληθωρισμό. Και ωραία όμως όλα αυτά, αλλά δεν την αγόρασα μόνο γι' αυτό. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε πάντα. Τα επιμέρους στοιχεία που με οδήγησαν να αγοράσω 1000 ευρώ από την Coca-Cola, την οποία για συντομία θα αναφέρουμε κόλ. Λοιπόν, νούμερο 1. Μακροπρόθεσμη αύξηση του revenue. Των εσόδων δηλαδή, το έχουμε. Ναι, τα τελευταία 5 χρόνια. Αύξηση εσόδων κατά 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Νούμερο 2 τώρα. Αύξηση του net income. Των καθαρών εσόδων δηλαδή για τα τελευταία 5 χρόνια. Εδώ είμαστε στα συν 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε check και εδώ. Τρίτο σημείο τώρα που κοιτάμε. Το free cash flow της εταιρείας. Ή αλλιώς στα ελληνικά, οι ελεύθερες ταμιακές ροές. Που τι είναι ουσιαστικά. Ουσιαστικά αυτά είναι τα χρήματα που μένουν διαθέσιμα στην εταιρεία αφού αυτή πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Τι κάνει εδώ λοιπόν η Co? Αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια κατά 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Νούμερο 4 τώρα. Assets versus liabilities. Περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή εναντίον χρέους πρακτικά. Η εταιρεία έχει ένα χρέος 88,9 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό, παιδιά, αυτό. Αφού και συνεχώς το μειώνει και είναι συμβατότατο με το μέγεθός της. Τώρα πέμπτο στοιχείο. Αναρωτιόμαστε. Μειώνει τις διαθέσιμες μετοχές μέσω επαναγοράς. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυξάνει την αξία των μετοχών που έχουμε εμείς με κάθε τρόπο. Ω, ναι. Τα τελευταία 5 έτη η Coca-Cola έχει επαναγοράσει 1,1 δισεκατομμύριο μετοχές. Το θέλουμε αυτό, γιατί η συνολική αξία της εταιρείας μοιράζεται σε λιγότερα κομμάτια, άρα η αξία του κάθε κομματιού ανεβαίνει. Τώρα, κάτι που αφορά εμάς. Δίνει μέρισμα. Φυσικά. Αλλά τι ποσοστό των ελεύθερων ταμιακών ροών της, ένα σεβαστό 70% των καθαρών εσόδων της, γυρίζει σε εμάς, παιδιά. Και αυτό υπογραμμίζει και όσα είπαμε στην εισαγωγή. Σχετικά με την μικρή ναι μεν ανάπτυξη, σταθερή και μακροχρόνια, αλλά την φροντίδα των μετόχων παράλληλα. Με τόσο μεγάλο ποσοστό των κερδών να γυρίζει σε εμάς. Δεν μπορούμε, OK, να περιμένουμε τεράστια ανάπτυξη, αλλά μπορούμε να έχουμε σίγουρη τη σταθερή αύξηση των χρημάτων μας αργά, αργά και σταθερά και όμορφα και νοικοκυρεμένα. Τέλος, ο δείκτης
ROIC. Return on Invested Capital. Εδώ πρακτικά μετράμε το καθαρό κέρδος μετά των φόρων ανά μονάδα επενδεδημένου κεφαλαίου. Δηλαδή, πρακτικά, τι αξία παίρνει ένα ευρώ μας όσο το αφήνουμε στα χεράκια της Coca-Cola να το κάνει αυτά που ξέρει. Εδώ είμαστε ευτυχείς εφόσον το συγκεκριμένο νούμερο του συγκεκριμένου δείκτη είναι στο 9%. Και εμείς με την Coca-Cola είμαστε στο 13,27% αυτή τη στιγμή. Άρα κάτι κάνει καλά με τα χρήματά μας η Coca. Και μιας και μιλάμε για μια από τις αγαπημένες μου εταιρείες, ας δούμε και λίγα πράγματα ακόμα που έχουν ενδιαφέρον για να μάθουμε καλύτερα και την ίδια την εταιρεία. Η Coca-Cola βγάζει χρήματα κατά βάση πουλώντας αναψυκτικά ροφήματα αλλά και δικαιώματα χρήσης των αναψυκτικών της σε τρίτους. Γενικά δηλαδή με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική. Η Coca-Cola δεν πουλάει πουθενά άλλο εμφιαλωμένα κουτιά. Πουλάει το σιρόπι της σε διάφορες εταιρείες εμφιάλωσης που ανά τον κόσμο συνεργάζονται μαζί της για να διανύμουν το τελικό προϊόν. Δεν είναι δηλαδή ότι η Coca-Cola φτιάχνεται σε κάποια μυστικά υπόγεια και φεύγει από εκεί έτοιμο στο κουτάκι. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο εμφιάλωσης που προμηθεύει την Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και την Αίγυπτο βρίσκεται στην Ελλάδα. Και αφού είδαμε αρκετά για αυτήν την εταιρεία που είναι όντως πιστεύω κάτι ξεχωριστό σε όλο τον κόσμο, ας δούμε και δύο πράγματα ακόμα. Πρώτον, πώς μοιάζει το χαρτοφυλάκιό μου και μετά από αυτό το τελευταίο απόκτημα. Έτσι. Και δεύτερον, πώς αγοράζουμε τη μετοχή της Coca-Cola, εάν το θεωρούμε σωστό για το χαρτοφυλάκιό μας, μετά από όσα είδαμε σήμερα και αφού κάνουμε και τη δική μας έρευνα. Γιατί το σημερινό βίντεο δεν είναι επενδυτική συμβουλή. Επειδή η Coca-Cola ταιριάζει σε μένα, δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλους και όλες και σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Αν όμως θέλουμε να επενδύσουμε στην Coca-Cola ή σε οτιδήποτε άλλο, αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν επενδυτικό μας λογαριασμό στην Freedom, ελπίζω μέσα από το link της περιγραφής και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε Co, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, επιβεβαιώνουμε με κωδικό που έρχεται στο κινητό μας τηλέφωνο, πατάμε αγορά και τέλος. Τώρα και με κάθε κουτάκι ή μπουκάλι αυτού του αναψυκτικού που πίνουμε ή βλέπουμε άλλους να πίνουν, ξέρουμε ότι έστω και ελάχιστα ενισχύεται το μέρισμα που θα πάρουμε το επόμενο τρίμηνο. Πόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε ακόμα μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα του Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αν εμένα ερωτήσει απορίες για το σέντε με σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο, αυτά από εμένα σας φιλώ και τα λέμε αύριο.